Στα ύψη πετούν οι τιμέ των υλικών οικοδομή, ενώ αυτή η κούρσα ανόδου έχει ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο και μάλιστα είναι ασαφέ το πότε θα τερματιστεί. Οι αυξήσει αφορούν περισσότερο στα υλικά που συνθέτουν το φέροντα οργανισμό ενό κτηρίου. Ειδικά στο σίδερο, στα... που αφορά πούμε, όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με τα μπετάκια και με όλα αυτά, νομίζω η αύξηση ότι μπορεί να πλησιάζει αυτή τη στιγμή και το 100% άμα συγκρίνουμε με τιμέ του προηγούμενου Σεπτέμβρη. Ότι μια καθυστέρηση, μια δυναμία ενό ανθρώπου για αντικειμενικού λόγου να... να ολοκληρώσει κάτι μπορεί να, έχει επιφέρει μια πολύ μεγάλη αύξηση στο μπάτζετ, στον προπολογισμό τη κατασκευή που είχε προπολογίσει. Το γεγονό οφείλεται στη στασιμότητα τη οικοδομική δραστηριότητα στην προηγούμενη περίοδο εξαιτία τη πανδημία αλλά και στι καθυστερήσει των μεταφορών εξαιτία των προβλημάτων στι εφοδιαστικέ αλυσίδε που οθούν περαιτέρω τη ζήτηση σήμερα. Χώρε οι οποίε είχαν προβλέψει την αύξηση τη κατανάλωση. Σε τέτοιου είδου έχουν μαζέψει την πρώτη ύλη συγκεκριμένα ακούγεται για την Κίνα, δηλαδή στην πιάτσα των κατασκευών, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα στο σίδερο, στο χαλκό, αλλά και στις σπάνιες γης που έχουν να κάνουν με όλα τα τσιπάκια που αφορούν από ανεμογεννήτρια μέχρι το αμάξι μέχρι και το κινητό μα. Το πρόβλημα είναι ακόμα εντονότερο καθώ οι πολίτε αποταμίευσαν κατά την περίοδο του κορονοϊού αφού δεν μπορούσαν να μετακινούνται για να ξοδέψουν και τώρα φοβούμενοι τον πληθωρισμό σπέβδουν να τοποθετήσουν τα χρήματά του σε κατασκευέ και επισκευέ ακινήτων μεταξύ άλλων, με δεδομένο ότι αυτού του είδου οι εργασίε θα είναι την επόμενη περίοδο κατά πολύ ακριβότερε ίσω. Αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο τη ζήτηση. Αυτό το φαινόμενο όμως απειλεί να εκτροχιάσει και τον προϋπολογισμό των δημοσίων έργων τα οποία έχουν κοστολογηθεί σε παρελθόντα χρόνο. Να υπάρξει μια αναδιαμόρφωση των τιμών, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσίων έργων, για να μπορούν να ολοκληρωθούν διατηρώντας, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι όταν ένα έργο το έχεις, ε, κοστολογημένο το 19 και προσθέτω να το ολοκληρώσει το 21, το έλλειμμα αυτή τη στιγμή είναι τεράστιο. Να υπάρξει πιθανότατα μια τέτοιου είδους αναπροσαρμογή και σε επίπεδο ιδιωτικών έργων, γιατί προβλέπεται να δημιουργείται ένα σοβαρό έλλειμμα ε, να μπορούν να ολοκληρωθούν δουλειέ. Το πρόβλημα, όπω εκτιμά ο πρόεδρο του τμήματο Δυτική Κρήτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδο, Πύρο Σοφιανός, δεν μπορεί να επιληθεί μονομερό σε εθνικό, αλλά θα πρέπει να επιληθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ενιαία. Και να δούμε πώ μπορούμε με κάποια προγράμματα που, τέλο πάντων, στη λογική του εξοικονομώ, αυτονομώ, όχι από εκεί απαραίτητα, θα μπορέσουμε ίσω να, να επιδοτήσουμε κάποιε τέτοιε κατασκευέ, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν.